Την ώρα που η προετοιμασία της ΑΕΛ έχει μπει στην τελική της ευθεία για το σαββατιάτικο αγώνα του Αλκαζάρ με την ΑΕΚ, η επίσκεψη αστραπεί στη Λάρισα του Δημήτρη Κοντομινά και του Κώστα Πυλαδάκη, φούντωσε τα σενάρια για πιθανή συνεργασία των δύο πλευρών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σκέψη του Δημήτρη Κοντομινά να νοικιάσει χώρου στο εμπορικό κέντρο που θα γίνει στο νέο γήπεδο της ΑΕΛ, προκειμένου να στεγάσει κινηματογράφους. Ωστόσο, κανείς δεν αποκλείει τίποτα και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Μάλιστα, ο Δημήτρης Κοντομινάς με τον πρόεδρο της ΑΕΛ ήρθαν με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε το μεσημέρι στο νέο γήπεδο και έκαναν αυτοψία στην πορεία εργασιών του έργου. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο τεχνικός των Βυσσινή Γιάννης Παπακώστας δουλεύει καθημερινά τόσο στην αμυντική λειτουργία όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ζητώντας από τους παίκτες του να προσέξουν ιδιαίτερα τους Κόκο, Τζεμπούρ και Μπλάνκο, μια τριάδα που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε κάθε άμυνα της Super League.